έτοιμη για μία μικρή έκρηξη. Τέλεια. Ας βοηθήσουμε αυτή την έκρηξη να είναι αρωματική. Δεν βρισκόμαστε σε χημικό εργαστήριο. Βρισκόμαστε στο κεραμικό, στο πρώτο εργαστήριο το οποίο έχει να ασχοληθεί με το αλκοόλ και στο χώρο στον οποίο περνάω το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Ο Άρης και ο Θοδωρής ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να εισάγουν τη μοριακή γαστρονομία στην καθημερινότητα. Το ποτό σερβίρεται στο πιάτο και τη χημική ένωση τη βλέπετε στο ποτήρι σας. Κοκτέιλ τα οποία δημιουργούν μια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι βρώσιμη, μπορεί να είναι πόσιμη. Το ποτό σου, το σφινάκι σου μπορεί να φας ένα ζελέ το οποίο έχει μέσα ανθρακικό και σου βγάζει μια ένταση γεύσης ή μπορεί να σου έρθει ένα υγρό ποτό το οποίο θα στο μετατρέψουμε παγωτό. Η μοριακή αναμειγνιολογία είναι η χρήση των χημικών ενώσεων για την ανάμειξη και μορφοποίηση των υλικών με σκοπό την ανάδειξη γεύσεων και αρωμάτων. Καλώς ήρθατε και στο εργαστήριο. Αυτό είναι ένας εργαστηριακός αποστακτήρας. Μας δίνει τις δυνατότητες για να μπορούμε να κάνουμε τα πειράματά μας και τις εφαρμογές μας λίγο πιο άμεσα. Πόση ώρα διαρκεί η παρασκευή ενός κοκτέιλ μέχρι το σερβίρισμά του? Υπάρχουν κάποια κοκτέιλ τα οποία θέλουν 3 μέρες. Γύρω στα 24 άμακο, εκεί όταν ήρθαν λοιπόν αυτά τα πρώτα σεμινάρια μοριακής, έτυχε μέσω ενός γνωστού σεφ να μου δείξει κάποιες εικόνες και ενθουσιάστηκα. Σιγά σιγά άρχισα με ένα βίντεο στο YouTube, με κάτι το οποίο διάβασα, με ένα άρθρο. Όταν άρχισα να παίρνω όλες αυτές τις εικόνες και τις πληροφορίες, ενθουσιάστηκα πολύ περισσότερο ως προς την ουσία που υπάρχει πίσω από αυτή την εικόνα. Στην αρχή έτυχε να κάνω πειράματα σπίτι και πραγματικά αυτή η κουζίνα που είχα στο σπίτι τράβηξε πάρα πολλά. Είχαμε ποντάρει πολύ περισσότερα από όσα έπρεπε ενδεχομένως στο να κάνουμε ένα δικό μας μαγάζι σε μια νεαρή ηλικία. Πώς το δέχτηκαν οι Έλληνες? Ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί. Σίγουρα σε κάθε τι καινούριο θα υπάρξουν αμφιβολίες. Όσο απόμακρο ή εξωγήινο μπορεί να το λέγανε μερικοί, εγώ ήμουν σίγουρος ότι αυτή η εμπειρία και αυτός ο ενθουσιασμός που ένιωθα έπρεπε να περάσει στον κόσμο.